Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Τα συστήματα της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης δεν θα μας επηρεάσουν και το επόμενο τρίμερο. Έτσι, ο καιρός στη χώρα μας θα είναι πολύ καλός, ενώ δεν θα ανέβει μόνο το πολιτικό θερμόμετρο, αλλά και η θερμοκρασία. Ωστόσο, την Κυριακή των εκλογών έρχονται λίγες βροχές, ενώ στη συνέχεια χαλάει ο καιρός. Για αύριο, λοιπόν, Πέμπτη, περιμένουμε έθριο ουρανό και μόνο στη Βόρεια Κρήτη θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι και βορειοδυτικοί θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται λιακάδα. Βόρειο-ανατολική άνεμη μέχρι 7 μποφόρ στο Καβοντόρο. Λίγη υγρασία, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται λιακάδα. Μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ στο Θερμαϊκό. Χαμηλές τιμές υγρασίας, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τα θερμόμετρα στη Λάρισα και το Βόλο θα αγγίξουν τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Και στη Στερεά και την Εύβοια ο ουρανός θα είναι καθαρός. Στο Μεσολόγγι η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια αναμένουμε και στην Πελοπόννησο. Στην Πάτρα ο υδράργυρος θα προλάβει να ανέβει το μεσημέρι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Βορειοδυτική άνεμη μέχρι 7 μποφόρ στα κανάλια των Κυκλάδων και λίγη αραιή συννεφιά στη Βόρεια Κρήτη. Στη Ρόδο, η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, έτσι θα κυλήσει ο καιρός το επόμενο 24ωρο. Να είστε όλοι καλά.